Με το βλέμμα στραμμένο στον Αστέρα Τρίπολη είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβετ και οι ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού μετά το τεράστιο διπλό μέσα στην Τούμπα, το οποίο έχει δώσει φτερά στου πράσινου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβετ έχει ξεκινήσει ήδη να καταστρώνει τα πλάνα του γνωρίζοντα από σπέρα από τον σπόρα εκτό θα είναι και ο Τσέριν, τον οποίο πάντω αναμένεται να το καλύψει ο Μπερνάρ. Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να παίξει δίπλα στους Σκουρμπέλη και Ρούμπεν αναλαμβάνοντας κυρίως το κομμάτι της δημιουργίας. Από εκεί και πέρα κανονικά στην αποστολή αναμένεται να βρεθεί ο Παλάσιος, ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση μετά την απουσία του στο μάτς με τον Πάοκ εξαιτία ενός προβλήματος στην ποδοκνημική. Από εκεί και πέρα, ο Αστέρα Τρίπολη τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τη δική του παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο η Κεντρινομπλε φαίνεται να είναι κυριολεκτικά ο κακό του δαίμονα. Από το 2020 και μετά, η αρκαδική ομάδα σε οκτώ συνολικά αναμετρήσει με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό είναι αίτητη τόσο στα παιχνίδια στην Τρίπολη όσο και στη Λεωφόρο. Επιπλέον, ο τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτ, έχει τεθεί αντιμέτωπο τρει φορέ με τον Αστέρα και σε καμία από αυτέ δεν κατάφερε να βγει νικητή.